Χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση απόκτησης παίκτη προπονητή, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου για τον Ολυμπιακό Βόλου, που ωστόσο βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει την νέα ομάδα. Οι ανακοινώσεις εξάλλου μπορούν να περιμένουν, αφού θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως οι συμφωνίες έχουν κλείσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Οι ανακατατάξεις στο ρόστερ της ομάδος θα φέρουν καλύτερη ποιότητα στο έμψυχο υλικό, εν ώψη μάλιστα και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του συλλόγου. Τα προκριματικά και η συμμετοχή στον τρίτο γύρο του Europa League είναι πρόκληση για την οποία άπαντα στην ερυθρόλευκη ομάδα δουλεύουν ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη και ανταγωνιστική σε μια δύσκολη διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Εξάλλου δεν θα πρέπει κανένας να παραγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν όταν οι ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να προπονούνται με ένα διάλειμμα λιγότερο του ενός μηνός. Βέβαια, η έγκαιρη έναρξη του σχεδιασμού και το προχωρημένο στάδιο που βρίσκονται όλες οι υποθέσεις ευνοούν ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη και γιατί όχι να περάσει στον επόμενο γύρο, αλλά και στα play-off, με τα όνειρα πάντα να μην σταματούν και όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους να έχουν και τους ομίλους. Φυσικά, οι στόχοι για τη νέα περίοδο δεν περιορίζονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και άπαντες θέλουν ακόμη μία καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς και στο κύπελο Ελλάδος. Το ενδιαφέρον λοιπόν μετατοπίζεται στην ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα γνωρίσουμε τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τον Ολυμπιακό Βόλου την περίοδο 2011-2012.